πώς να σχεδιάσουμε ένα ρομπότ. Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Ελένα και από εδώ είναι ο βοηθός μου Κέρμη το Βατραχάκι. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα θα σχεδιάσουμε ρομπότ. Ναι Κέρμη μου, σήμερα θα δείξουμε στα παιδιά πώς μπορούν να σχεδιάσουν ένα ρομπότ. Ω, πάρα πολύ ωραία. Τα ρομπότ είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Ναι Κέρμη, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δείξουμε στα παιδιά πώς μπορούν και να το σχεδιάσουν. Τέλεια! Πριν ξεκινήσουμε παιδιά μου να σας θυμίσω να κάνετε like στα βίντεό μας αν σας αρέσουν και να εγγραφείτε και στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Πάμε λοιπόν να σχεδιάσουμε το ρομποτάκι μας. Θα σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο. Μετά θα σχεδιάσουμε το λαιμό του, ένα μικρό ορθογώνιο στην ουσία. Και από κάτω θα σχεδιάσουμε ένα ακόμα ορθογώνιο, το οποίο θα είναι και λίγο πιο μεγάλο από αυτό του κεφαλιού. Στους ώμους θα σχεδιάσουμε δύο ημικύκλια και πάμε να φτιάξουμε και τα χεράκια. Για να σχεδιάσουμε λοιπόν το ρομπότ μας χρησιμοποιούμε κυρίως γεωμετρικά σχήματα, κύκλους, τετράγωνα, ορθογώνια, τρίγωνα. Αυτά λοιπόν θα είναι τα χεράκια, μπορούμε να τραβήξουμε και μία γραμμούλα. Θα να σχεδιάσουμε και τα αυτά και θα κάνουμε ένα μικρό ορθογώνιο και ένα μεγαλύτερο. Εδώ μπορείτε να βάλετε και τη φαντασία σας παιδιά, στο τι γεωμετρικά σχήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε ένα ρομπότ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σχήματα, να έχει κυκλικό το κεφάλι ή το σώμα ή τα χεράκια λίγο διαφορετικά, να βάλετε τη φαντασία σας. Είναι πολύ ωραία να δημιουργούμε με τα σχήματα. Στο κεφαλάκι του θα έλεγα να φτιάξουμε και μια κεραία. Μπορούμε να σχεδιάσουμε στο σωματάκι του και μια ζώνη. Το ρομποτάκι μας είναι έτοιμο, θα το περάσω με μαύρο μαρκαδοράκι για να φέρω τις γραμμούλες του λίγο πιο έντονες. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο ή να το ζωγραφίσετε κατευθείαν πάνω στο μολυβάκι, δεν χρειάζεται να το περάσετε με μαύρο μαρκαδοράκι. Τις λεπτομέρειες μπορώ να τις κάνω και με ένα πιο λεπτό μαρκαδοράκι. Τώρα μπορούμε να το ζωγραφίσουμε, να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε χρωματάκια σας αρέσουν. Θα έλεγα να χρησιμοποιήσω αυτό το γκρι γαλάζιο, μ' αρέσει πολύ. Αν παρατηρήσετε παιδιά μου, κάνω πρώτα τις γραμμούλες γύρω γύρω με το μαρκαδόρο για να μην μπει η γραμμούλα μέσα στα σχήματα. Αυτό με βοηθάει ώστε να μην βγαίνω από τις γραμμούλες. Δεν πειράζει και αν βγαίνουμε, απλά αν δεν θέλουμε να βγούμε μπορούμε να κάνουμε αυτό το κόλπο. Τι θα λέγατε να σχεδιάσουμε και ένα σκυλάκι ρομπότ να κάνει παρέα στο ρομποτάκι μας? Λοιπόν, για να σκεφτώ, θα σχεδιάσουμε ένα ορθογώνιο. Αυτό θα είναι το σώμα του σκύλου μας. Θα σχεδιάσουμε το λαιμό του. Θα κάνουμε το σκυλάκι μας με γεωμετρικά σχήματα όπως κάνουμε και το ρομποτάκι μας, για να φαίνεται και αυτό ότι είναι σκυλάκι ρομπότ.
Αυτό λοιπόν, παιδιά μου, είναι το ρομποτάκι μας και το, ο φίλος του το σκυλάκι. Κέρμι, που πώς σου φαίνεται? Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Σε ευχαριστώ πολύ, Κέρμι μου. Παιδιά μου, αν αρέσουν και σε εσάς, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Γεια σας, παιδιά! Να περνάτε όμορφα!